καταγγέλλω την αθαιρεσία της διεύθυνσης, τη συμπαιγνία Νίκου Παπαδόπουλου Γιώργου Ζαγόρα, Νίκου Παπαδόπουλου Τζούνιορ, οι οποίοι μόνο για σήμερα με αφήνουν να παίζω το χαλί με τις κότες. Είχε, ήταν όμως πολύ πιστικός ο Ζαγόρας. Μου είπε ότι παίζει με συγκεκριμένο ακροατή. Οπότε εγώ, επειδή δεν θέλω να χαλάσω την κορυφαία εκπομπή, το πέναλτι ή τρίποντο 3 με 21 Αυγούστου, θα αφήσω μόνο για σήμερα τις κότες και θα βρω άλλες κότες να παίζω. Ελπίζω να είναι το ίδιο καλές στο κακάρισμα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αν δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ το Regency, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια, όπως δώρα, εκπλήξεις αλλά και αποκλειστικές κληρώσεις, όπου μπορούν να συμμετάσχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Regency Casino Θεσσαλονίκη αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης, αλλά και ο πιο ασφαλής, γιατί τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Μαζί μας και το Pepki Deluxe Residences του ομίλου εταιριών Καραμανλής. Αν θέλεις οι φετινές διακοπές να σου μείνουν αξέχασες στο Πευκοχώρι Καλτιδικής και δεν έχεις πάει ακόμα, υπάρχει αυτό που ονειρευόσουν, Pepki Deluxe Residences. Ευρύχωρα νεόδμητα στούντιο και σουίτες, ολοκένουργια δηλαδή για σας δυτικά. Πρωινό, pool view, με θέα την πισίνα δηλαδή. Θα πάρεις 23 74 06 22 22 και θα πεις ότι άκουσα ότι λέει στο All About Άρης ο Τσαλτίδης ότι θα μας κάνεις καλύτερη τιμή. Θέλω μια σουιτάρα με πισινάρα, με πρωινάρα, και μου είπαν ότι εδώ είναι το κορυφαίο ξενοδοχείο της Χαλκιδικής. Γιατί σαν την Χαλκιδική είναι γνωστό, δεν έχει. 6 ώρα έχουμε φιλικό. Τα παιδιά μας πλέον έχουν φύγει από το βουνό. Βρίσκονται στην πανέμορφη Σκίδρα. Θα έχουμε την ευκαιρία άπαντες να δούμε το παιχνίδι του Άρη μέσω της Νόβα. Και να το ακούσουμε φυσικά μέσω του Λίμπερο 107,4. Να δούμε τι σκαμπάζουν οι καινούργοι, πώς θα πάνε οι παλιοί. Την ίδια στιγμή που στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Ισπανός φορ, ο οποίος θα κάνει ρεκόρ τερμάτων φέτος, ο Λόπεθ. Μπρούνο Γκάμα από τα αριστερά θα περάσει τη σέντρα. Λόπεθ, γκολ! Μπορεί να στείλουμε ένα εξώδικο στο Ζαγόρα, τι να χρησιμοποιούμε και εμείς το χαλί. Δεν μπορούμε. Στείλτε μου χαλιά με κότες. Ναι βρε, κι άλλα στείλτε μου, όχι μόνο όσοι μου στείλατε χθες. Για το γήπεδο της Σκίδρας. Ωραία, επικό γήπεδο. Εδώ. Α, εντάξει, έχει και σημαίνει του κόρνερ. Αυτές τις κάλτσες που φοράει ο Ματίγια, βλέπω φωτογραφία εδώ στο Λαμπαουτάρης. Πού τις βρήκε? Και αυτός με το 18 είναι ο Μπερτόλιο. Μπερτόγλιο. Πολύ. Ο φίλος ο Γιάννης με ρωτάει για τη Σάλκε. Οι Γερμανοί συνάδελφοι γράφουν ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί Παρασκευή στις 2. Μία ώρα Ιταλίας. Δεν ξέρω αν έχει βάση αυτό. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα δηλαδή από τον Άρη ή την Σάλκε. Είναι μια πληροφορία που υπάρχει από σε διάφορα site στη Γερμανία, ότι θα γίνει 1 η ώρα Γερμανίας, 2 η ώρα Ελλάδος το παιχνίδι αυτό την Παρασκευή. Και να σταματήσουν οι αλητίες που μου στέλνουν φωτογραφίες με σημαίες στο γήπεδο της Τούμπας. Να σταματήσουν αυτές οι αλητίες. Δεν υιοθετώ. Θα τα στείλω στο διευθυντή αυτά. Είναι για αυτόν. Αυτές οι ωραίες ατάκες. Κάτσε να του κάνω μια πρόθεση. Τους αλήτες δεν την πήγαν και βάλανε δίπλα-δίπλα. Αν είναι δυνατόν. Αλήτες. 2 η ώρα λοιπόν το πιθανότερο να γίνει το παιχνίδι. Την Παρασκευή. Θα το δούμε στην πράξη βέβαια. Αν θα το επιτρέψουν και οι επιδημιολόγοι της Άλκε.
Αλλά όπως φαίνεται ο Άρης θα φύγει Πέμπτη πρωί για Μονάχο Γάνδη. Θα ταξιδέψει και θα μείνει το βράδυ της Πέμπτης εκεί κοντά στο αθλητικό κέντρο της Σάλκες στην Αυστρία. Την άλλη μέρα το μεσημεράκι θα παίξει με τους Γερμανούς. Θα μείνει Παρασκευή βράδυ στο Μόναχο. Και Σάββατο πρωί επιστροφή. Τώρα το αν θα γίνει την Κυριακή το φιλικό με τη Λάρισα ή αν θα πάει μια μέρα πίσω, θα το δούμε και αυτό στην πράξη. Θα γίνει πάντως και το φιλικό με τη Λάρισα μια μέρα μπρος, μια μέρα πίσω, δεν μας χαλάει. Εκτός του Λόπεθαν θα έχουμε και άλλη μεταγραφή. Άλλες 3-4 σίγουρα. Ο Χατζησαφή ελπίζουμε σε 2 ώρες να έχει αποκλειστεί. Όχι από μεταγραφή. Από το κύπελο στο Ιράν. Ο Μπρούνο Γκάμα ήρθε. Να έρθει και ο Μπρούνο να δέσουμε. Εφόσον μείνει με το καλό ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Αν δεν μείνει και η απόφαση των ηθινών του Ολυμπιακού είναι να τον παραχωρήσουν δανεικό, τότε θα πάει σε άλλη ομάδα. Δεν έχει βγει από το κάδρο η περίπτωση του Ματέο Γκαρσία, αλλά για τη συγκεκριμένη, αν νομίζουν οι Σέρβοι ότι είναι πιο έξυπνοι στη διαπραγμάτευση, τότε το πιθανότερο είναι να τους μείνει ο παίκτης αμανάτη που λένε. Διαφορετικά, 30 Σεπτεμβρίου λήγουν οι μεταγραφές. Μπορούμε ως πλήρης ομάδα που είμαστε να περιμένουμε και μέχρι τότε. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα. Κότσι όμως δεν πρόκειται να πιαστούμε από κανέναν Σέρβο τεχνικό διευθυντή. Και αυτό του κυρίου διευθυντή είναι. Έλα γόρι μου, πάμε. Έλα γόρι μου. Έλα γόρι μου. Τσακ. Τσακ. Όλα έτοιμα, Παπαδόπουλος. Θα πας στον κύριο διευθυντή το φορτιστή του. Μια ξεχνάει φορτιστές. Μια τέτοια. Είναι κάπου, έχει μείνει λίγο. Αυτός δικός δεν είναι. Τον βλέπω πολύ καλό για να μην είναι του Ζαγόρα. Ε? Λοιπόν, μπορώ να τον πάρω εγώ αν θέλει. Κύριε Παπαδόπουλε! Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, δόξα τω Θεώ. Αρίμπα, αρίμπα. Είπα. Έβαλε τον Ζαγόρα να μου πει ότι είναι δικό του και τέτοια, έτσι. Θα στείλω εξώδικο και θα το διεκδικώ. Έτσι. Ωραία. Έφυγε από το βουνό. Έφυγε από το βουνό. Αν ήλθε λίγο να μιλήσει με κάποιον. Τόσες μέρες μιλάς, τα έχεις πει όλα. Φύγαμε το βουνό, εδώ είμαστε στη Σκίδρα. Ναι. Αισθητή η διαφορά στην θερμοκρασία αλλά και στην υγρασία. Εντάξει, είσαι πάρα πολύ ζεστή. Πήγες να φας κοτόπουλο εκεί που σου είπα. Όχι, δεν προλάβαμε. Φάγαμε πάνω. Φάγαμε πάνω και... Πάλι φάγατε. Μεσημεριανό δεν φάμε. Ωραία, φίλε. Να φας ένα σάντουιτς, φίλε. Δεν ήταν να φας πάνω. Μπριζόλες, μπιφτέκια. Κοτόπιτα. Κοτόπιτα, έφαγες. Φέρε ένα κομμάτι αύριο. Ε? Φέρε ένα κομμάτι. Ναι. Πες αυτόν δίπλα να μην φωνάζει. Πες του να μην φωνάζει. Δεν φτάνει που είναι κοντά στο γήπεδο, τον αφήνουμε να μπει μέσα. Ναι. Παραδίπλα μου τον έφαγε αυτόν. Α, εντάξει. Ναι. Γιώργο, για σένα λέει. Πες του να μην φωνάζει. Τα χαιρετίσματα. Να μην φωνάζει λέει. Έλα. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε. Έχουμε ναι. Κανά, σχεδόν μισή ώρα έχουμε. Ναι. 33 λεπτά πριν την σέντρα. Ναι, να κάτσα βάλω μόνο. Άρα δεν βλέπα. Τους παίχτες του Άρη δεν βλέπα. Είναι και εδώ πέρα ενώ κανονικά. Και... είναι όλοι. Πάντως. Ναι, ναι, ναι. Τους παίχτες Πασαρακού βλέπω να κάνουν προθέρμανση εδώ και κάποιο. Εμείς δεν χρειάζεται. Ρε. Χωρίς προθέρμανση μπαίνουμε. Είμαστε ζεστοί. Καυτοί. Καυτοί. Λοιπόν, ξεκινήσει λοιπόν στο μισό από το δεύτερο φιλικό. Ναι. Προετοιμασία του Άρη. Καμιά δεκάδα, μας πεις. Έχουμε δεκάδα Πασαρακού, δεν έχουμε ακόμα. Καλά, ρε, αγόρι. Τι Πανσαρακού, τι να την κάνω, να μου πεις το Δικόζι μέσα και τον Τζιμικά. Αυτοί μας δώσανε. Μας ακούνε και στα Σέρα, για πες. Λοιπόν, Καβουσάκη στο τέρμα. Ναι. Ζέρης Καλή. Το θυμάστε Καλή, που τον θέλαμε παλιά. Λοιπόν. Αυτόν που μας πούλησε εννοείς για να πάει σε άλλη ομάδα. Κιασμέρ Γεροδήμος Ψάλτης Όμο. Ψάλτης. Πέτρου Τσιμίκας, ο αδελφός του Κώστα Τσιμίκα. Ναι. Ο Φάμπρι και ο Γκούρτσας είναι οι 11 για τους... Φάμπρι. Για την ομάδα των Σέρων. Φάμπρι, ναι, Φάμπρι. Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν η 11 του Πασεραϊκού. Ο οποίος μάλιστα από ό,τι είδα στη λίστα με το ρόστερ του έχει και τον Λαϊτάν, αλλά είναι εκτός αποστολής, από ό,τι πρόλαβα να δω. Ακόμα ένα πολύ γνώριμο πρόσωπο. Ναι.
στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να δούμε ποια θα είναι και η δεκάδα του Άρη για το σημερινό παιχνίδι. Ποιοι παίκτες έχουν μείνει εκτός, διότι όπως λέγαμε και νωρίτερα μέσα στην ώρα, αλλά και χθες, η ομάδα έχει κάποια μικροπροβλήματα τα τελευταία 24 ώρα και ίσως είδα τον κάποιοι... το Ματίγια, τον βλέπω με άσπρες κάλτσες, άρα... Άρα δεν θα παίξει. Ναι. Αναμενόμενο. Αναμενόμενο. Για τον Ισπανό, εντάξει, δεν προπονήθηκε για τις τελευταίες δύο μέρες πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Γι' αυτό. Και να δούμε τι θα γίνει τώρα και με τους υπόλοιπους. Όχι, τον Έμαν δεν το βλέπω, βλέπω τον Κουέστα με τον Ράντο. Άρα δεν βλέπω. Ναι, ούτε ο Φάμπιαν Έμαν θα είναι. Έχω μια φωτογραφία που έστειλες εσύ με 4-5 παίκτες. Λες να είναι αυτοί που δεν θα παίξουν. Τώρα μπαίνουν και οι παίκτες του Άρη για προθέρμανση. Βλέπω ο Ρόουζ, βλέπω ο Σάκιτς. Αν βλέπω καλά, επειδή είναι και μακριά, βλέπω το Θελιζήσι, το Μάνο. Ναι, θα δούμε. Θα δούμε τώρα. Τι. Θα σου πω. Τον Γκάμα βλέπω. Μπρουνο Γκάμα. Μπρουνο Γκάμα. Ναι, ναι. Το Φετφαντζίδι βλέπω, εννοείται και αυτό στην. Ο Μπερτόλιο. Ο Μπερτόλιο. Το Μαντσίνι. Ο Μπερτόλιο δύσκολα. Όχι, τον Μπερτόλιο το βλέπω να μην είναι. Το Σάσα. Άρα πρέπει να είναι. Άντε, πες μας. Σχεδόν πλην του Ματίγια, να δούμε ποιος θα καλύψει το κενό του Ματίγια. Ψάχνω τον παίκτη που θα καλύψει το κενό του Ματίγια. Άρα λοιπόν βλέπω Σατφαντζίδη. Βλέπω Μάνο, Τζέγκο, Σάκιτς, Δελιζήσι. Βλέπω. Άρα δεν θα παίξει ο Ντάτκοβιτς τουλάχιστον από την αρχή του αγώνα. Το Ρόουζ είπαμε επίσης. Βλέπω Κουέστα θα είναι στο τέρμα. Άρα λέει λογικά ο Γκάμα παίρνει τη θέση του Ματίγια. Ναι, πες μας τώρα και κανονικά την δεκάδα την αρχή. Λοιπόν, Κουέστα στο τέρμα, Σάκης δεξιά, ο Γκάνια θα είναι στα αριστερά. Ο Δελιζήσις με τον Ρόουζ στο κέντρο της άμυνας. Ο Σάσα με τον Τζέγκο θα είναι το δίδυμο στην μεσαία γραμμή. Λίγο πιο μπροστά ο Γκάμα. Ο Φετφαντζίδης και ο Μαντσίνι στα άκρα και μάλλον στην κορυφή. Τώρα αυτό θα είναι 4. Αλλά μπορεί να πάει ο Γκάμα αριστερά και να πάει ο Μαντσίνι πίσω το φόρο. Και αυτό πολύ πιθανό. Άρα θα δούμε 4-4-2 ή 4-2-3-1. Θα δούμε τώρα πώς ακριβώς θα είναι. Μπορεί να παίξει 4-3-3 με επιθετικό γενέ σχήμα. 4-3-3 να παίξει δηλαδή, λες, με τον Τζέγκο, τον Σάσα και τον Γκάμα. Ναι. Μπορεί να γίνει και αυτό. Παίζει με μια ομάδα που είναι χαμηλότερης δυναμικότητας. Ή να έχει το Μαντσίνι στον άξονα και να έχει τον Γκάμα με το Φετφαντζίδη, ας πούμε. Ναι. Και να έχει τον Τζέγκο, και αυτό είναι σωστά, κανείς και το σημειώνει. Να έχει τον Τζέγκο μόνο χαφ και να έχει τον. Και τους άλλους δύο δημιουργικότερους. Το Σάσα, ναι, και να έχει το Σάσα, ας πούμε, το Μαντσίνι, τον Γκάμα εσωτερικούς μέσα. Αυτά τα εσωτερικούς που λες, αυτά τα εσωτερικούς που μου αρέσουν. Αυτό έτσι λέγεται. Ναι. Πώς θα το πω, λοιπόν. Δηλαδή, πώς λέγεται, inside midfielder λέγεται στα αγγλικά. Στα αγγλικά τώρα δεν ξέρω, αλλά εσωτερικός μέσος λέγεται. Στην ουσία αυτό το σκοπό εξυπηρετεί. Είναι το εσωτερικός μέσος από πού προκύπτει, ρε φίλε, δεν προκύπτει μια αγγλική ορολογία που είναι του φουτμπόλε. Δεν ξέρω. Εμείς θα λέμε την ελληνική ορολογία. Α, την ορολογία, την ελληνική ορολογία. Εμείς δημιουργήσαμε τον πολιτισμό και μάθαμε και βγάζαμε γλώσσες. Μάλιστα. Εντάξει, άρα θα λέμε τα δικά μας. Έχουμε αναγκάσει και λίγο. Για πες λίγο το corner, πώς θα το πεις εσύ που δημιούργησε τον πολιτισμό. Corner δεν θυμάμαι, όχι. Τι. Δεν το θυμάμαι. Πώς υπάρχει, αλλά δεν το θυμάμαι. Γωνιακό λάκτισμα. Γωνιακό λάκτισμα. Ωραία. Και πώς έχει πει και κάποια ψυχή, corner σε καλή θέση. Το πλάγιο out, πώς θα το πεις. Πλάγιο εκτός γραμμών. Πλάγιο λάκτισμα. Λάκτισμα δεν είναι, ρε Σινίκο, αφού είναι με τα χέρια. Δεν είναι λάκτισμα. Σωστό. Ρε αγόρι μου, δίπλα μου το. Ναι, ρε. Ρε Νίκο. Έχω μάθει πολλά, εντάξει. Φίλε. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Στον πάγκο ποιοι θα παίξουν, τους έχουμε όλους να παίξουν ή. Πάγκο δεν έχουμε ακόμα. Εδώ δεν είχαμε δεκάδα πάγκο, θα έχουμε. Πάγκο δεν έχουμε ακόμα. Και τι κάνει εκεί ο συνάδελφος που. Έχω Γιάννη Πάγκο. Ναι, ο συνάδελφος εκεί, ο υπεύθυνος, τι κάνει. Πού είναι η δεκάδα. Τι θέλει να τον ξεφωνήσουμε. Θα μας στείλει σε λίγο. Τι? Εντάξει, την είδαμε βέβαια, τη μεταφέραμε. Θα μας τη δώσει και λίγο αναλυτικά μαζί και με τους αναπληρωματικούς. Ναι. Που θα τους δούμε και αυτούς. Εντάξει, οι αναπληρωματικοί τώρα. Εντάξει, ο Ματίγια δεν θα είναι, ο Έμαν δεν θα είναι. Μου καταστρέφει και μια φωτογραφία. Ναι, τώρα παίρνει το γραφείο. Τώρα παίρνει το γραφείο τύπου. Να παίρνει. Πολύ καλή ώρα. Τώρα δεν είναι πολύ καλή ώρα που το κάνει, η αλήθεια. Τι κάνει. Λοιπόν, συνάδελφε, πάρε λίγο το γραφείο τύπου, γιατί παίρνει. Για να συνοηθείτε μαζί, γιατί κάτι θέλει προφανώς. Αυτά όσον αφορά την εντεκάδα, σε λίγο θα έχουμε και τους αναπληρωματικούς. Εντάξει, η μικρή θα είναι σχεδόν όλη, πλην του Κυριαζή, νομίζω, γιατί χθες είχε ένα θυματάκι στην απογευματινή προπόνηση, τύπου στο δάχτυλό του. Ποιος? Ο νεαρός τερματοφύλακας από την ΚΑΠΑ 17. Και δεν νομίζω ότι θα είναι στο σημερινό παιχνίδι. Να δούμε αν θα είναι και ο Ντάρκοβιτς, ο οποίος είπαμε δεν ξεκινάει. Να δούμε αν θα είναι στον πάγκο, αν θα αγωνίσει σε κάποια φάση μετά, αν θα τον χρησιμοποιήσει ο Μίκαελ Ιένι. Και ο Μπερτόλι, να δούμε, γιατί και αυτός έχει ένα θεματάκι. Κατά πόσο θα είναι και ο Αργεντινός σε θέση να αγωνιστεί
στο σημερινό παιχνίδι που σίγουρα είναι πολύ πιο δυνατό από αυτό που έδωσε με την περασμένη και την Αλέξανδρο Αγίας Μαρίας. Προσφέρεται για καλύτερα συμπεράσματα. Κόντρα στον Πανσεραϊκό, πριν φυσικά το μεγάλο τεστ, εφόσον γίνει, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάτι οριστικό, με την ΣΑΛ και την ερχόμενη Παρασκευή στο Λάγκεφελντ της Αυστρίας. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Έχουμε μείνει σε αυτά τα οποία μεταφέραμε και νωρίς το μεσημέρι μέσα στον αθλητικό Λίμπρο και περιμένουμε νεότερη ενημέρωση στην ΠΑΕ. Πιθανότατα μια οριστική εξέλιξη όταν τελικά θα μπει στο αεροπλάνο το πρωί της Πέμπτης, πολύ πρωί κιόλας, μάλιστα 6 ώρα το πρωί. Είναι η πτήση αρχικά για Αθήνα και συνέχεια για το Μόναχο. Ή αν θα παραμείνει τελικά στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ωραία, να σε κλείσουμε δηλαδή τώρα. Ναι, ναι, θα με αφήσετε λίγο. Μήπως πάει πιο αργά το παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι? Αυτό που είσαι εκεί και υποτίθεται θα μας μεταδώσεις. Πάει πιο αργά. Ναι. Δεν νομίζω, γιατί έχεις κάποια τυχαία ενημέρωση. Όχι, αλλά επειδή είναι 6 παρά 25 και βγήκα για προθέρμανση. Επειδή είπες ότι έχει και ζέστη. Καλά, μπορεί να σου πω κάτι, τώρα είναι παρά 25. Μπορεί να μπουν και παρά 10 να πάνε να ετοιμαστούν. Ναι. 6 ώρες. Ένα τέταρτο προθέρμανση θα κάνουν. Εντάξει, δεν έχει αυτό το βασικό, δηλαδή έχει πολύ συννεφιά. Mm. Ψυχάλεζε και στον δρόμο κιόλας που κατεβαίναμε από το Δέρμιο. Mm. Αλλά έχει πολύ υγρασία. Mm. Αλλά δεν νομίζω ότι θα διεξαχθήκαν κάτι. Εντάξει, ήταν παρόμοιες καιρικές συνθήκες στην Άουσα και διεξαχθήκαν κάτω από την 6 ώρα. Δηλαδή δεν είχε πολύ μεγάλη διαφορά πλευρά καιρικών συνθήκων την περασμένη Πέμπτη. Άρα δεν νομίζω ότι θα έχουν θέμα. Εντάξει, λοιπόν, για να πάμε και, στο break κιόλας, από αποδεσμεύσετε λίγο και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Okay. Εντάξει, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από Νίκο Παπαδόπουλο. Θα πάμε στο break όπως διέταξε και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Απλά εγώ να πω ότι το παιχνίδι θα μας το προσφέρει σήμερα Ανθουλάκης Smart Trans. Αν απαιτήσει υψηλή ποιότητα, συνέπεια παράδοση και κορυφαίες προδιαγραφές στις οδικές μεταφορές, Ανθουλάκης Smart Trans. Πληροφορίες στο 23 10 75 30 24 και στο anthulakisltd.gr. Παρέα με Injection Service, που έχει, παιδιά, μια εκπληκτική εφαρμογή για να παρακολουθείς ακριβώς τι γίνεται στο αυτοκίνητό σου. Μπορείς να την κατεβάσεις, είτε έχεις το App Store για να κατεβάσεις εφαρμογές σου, είτε το Google Play, το Google Store. Injection Service για ρύθμιση, έλεγχο του βενζινοκινητήρα σου στο κορυφαίο συνεργείο της πόλης. Που στήριξαν την προσπάθεια και του Άρη και του ΠΑΟΚ στην προετοιμασία, στήριξαν τον Λίπερο βασικά στην προσπάθειά μας να καλύψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και την προετοιμασία του ΠΑΟΚ που έχει ολοκληρωθεί βέβαια για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, καθώς σήμερα το βράδυ παίζουν, όσο και για τον Άρη που συνεχίζεται κανονικά και θα πάμε μαζί αγκαλίτσα μέχρι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πάμε λοιπόν στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Σε κάνα τεταρτάκι θα αρχίσει το παιχνίδι στην Σκίδρα. Άρης Πανσεραϊκός. Να βγάλουμε και κάποια πρώτα συμπεράσματα και εμείς. Γιατί μέχρι τώρα μόνο ο Παπαδόπουλος βλέπει την ομάδα. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάτε, νωρίς είναι ακόμα. Η ομάδα ακόμα προετοιμασία κάνει. Βασικά ούτε στο μέσο της προετοιμασίας δεν είναι καλά ακόμα. Οκ, πέρασε το βασικό στάδιο, οι δύο πρώτες εβδομάδες. Αλλά ακόμα, παιδιά, έχουμε χρόνο. Άλλες 15 μέρες και παραπάνω μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα. Στην ουσία αυτό είναι το πρωτοφιλικό, γιατί το άλλο ήταν ένα ξεμούδιασμα με ερασιτεχνική ομάδα. Ο Άρης που σήμερα δεν θα έχει Ντάτκοβιτς και Ματίγια. Έχουν κάποιες μικροενοχλήσεις, κάποια ψιλοπροβληματάκια. Σε τέτοιες περιπτώσεις και στην περίοδο της προετοιμασίας δεν διακινδυνεύεις. Και ορθώς τους άφησε εκτός ο Ένινγκ. Οπότε θα περιοριστούμε σε όλους τους υπόλοιπους. Επιστροφή Μπρούνο Γκάμα. Για τερματοφύλακα που ρωτάει ο φίλος, δεν έχουμε κάποιο νέο αυτή τη στιγμή. Θα πάρει ο Άρης σίγουρα πάντως. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Προσπαθώ να καταλάβω τι βλέπω στην Νόβα αυτή τη στιγμή από κλασική ζώνη στο παλιό Καραϊσκάκης είναι το παιχνίδι. Εθνικός πρέπει να είναι μια ομάδα. Πρέπει να είναι. Ωραία, φίλε. Βλέπω εθνικός αστέρας. Δεν γίνονται αυτά.
εθνικός αστέρας. Κανα δύο φυσιογνωμίες κάτι μου θυμίζουν. Δεν έχει τελειώσει το θέμα του Μέγερη, Γιάννη. Εφαγωθήκατε πια όλοι. 30 φωτογραφίες μου στείλατε, εντάξει, βάλαν δύο σημαίες δίπλα-δίπλα. Ω! Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Υποχρεωτικό είναι από την UEFA να βάζεις και τη σημαία της χώρας της άλλης ομάδας. Έτυχε, τώρα είχε και την ασπρόμαυρη δίπλα, τι να κάνουμε, άντε από εδώ. Αλήθες. Κατά τα άλλα βέβαια, παρά το τη συγκινητική επικοινωνιακή προσπάθεια να φανερωθεί ο Ιβάν ως ο προασπιστής της ελληνικής ιστορίας, αυτός που έστειλε σαφές μήνυμα επανάστασης απέναντι στους Τούρκους. Κάτι μπιζίμ βλέπω σήμερα. Κάτι ξεκινήσαμε από τις ίδιες φωλιές η ΑΕΤΗ. Καρντάσια λέει ο ένας, ο άλλος. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εθνικός αστέρας, κυρίες και κύριοι. Τελικό, σας το δίνω τώρα εδώ αποκλειστικά. 1-2. 28 Φεβρουαρίου του 99. Έληξε το μάτς. Ο εθνικός τώρα κάτι είναι με τη μάνη έχει σχέση. Δεν λέμε και πολλά, μην πάμε και καμιά ρουκέτα, τη μάνη. Ο εθνικός αστέρας δεν ξέρω που βρίσκεται. Απ' την ιστορική Κεσαριανή. Λογικά σε λίγο θα έχουμε και εικόνα από το γήπεδο της Κίδρας. Για αυτό το φιλικό παιχνίδι. Για το ΛΟΠ σας είπα, θα περάσει ιατρικές. Αν δεν έχει περάσει ήδη σήμερα. Και στη συνέχεια θα υπογράψει στον Άρη. Βλέπω Δήμος Κίδρας, τι λες ρε φίλε. Χαμός. Η είδηση της τελευταίας στιγμής, κανονικά τον Μπαράζ Τετάρτη ανάμεσα στην Ξάνθη και τον Απόλλωνα. Η Λάρισα ανακοίνωσε το δανεισμό του Ντουρμισάη από τον Ολυμπιακό. Εγώ που είπα ρε, στη Σκίδρα. Στη Σκίδρα παίζουμε. Εκεί που είναι και η καλή, η ιστορική καλή. Με την ομαδάρα τη Νίκη Καλή. Για να καλέσουμε πάλι τον κύριο Παπαδόπουλο. 27 βαθμούς, μια χαρά είσαι, ούτε ζες τίποτα. Μια χαρά είστε. Κάτι προθερμένο, δεν βλέπω τα παιδιά μας εκεί. Οι του Πανσεραϊκού έχουν πάει να πάρουν οδηγίες από το Διγκόζη. Για να δω. Κουέστα Δελιζής Ρόζου Σάκητς Γκάνεα. Γκάμα Τζέκο Σάσα. Φετ Φαμάνος και Μαντσίνι. Με 4-3-3 έχει βγάλει και η Νόβα. Έμαν Μπερτόλιο, Μπακαλιάνης, Μπακούτσης, Τσαγκαλίδης, Μαρτίνες, Μαρμαρίδης, Ράντος, Χατζι, Πυρπυρίδης. Πυρπυρίδης, σωστά. Α, στον πάγκο δεν έχω πολλούς. Λίγους έχω. Α, για προσοχή λίγο, σας παρακαλώ, στο φιλικό σήμερα. Μην γίνει χάμος. Πανσεραϊκός, Καβουσάκης, Κασμερίδης, Καλή, Ζέρης, Γερόλιμος, Ψάλτης, Όμο, χαμός γίνεται βέβαια, ομαδάρα έχουν αυτοί, Τσιμίκας, Πέτρου, Κόντσι, Γκούρτσας, πόρε φίλε, Γουναρίδης, ο παλιός του Άρη δηλαδή, σε εκείνη την φοβερή χρονιά, που το 3-1 στη Λιβαδιά έγινε 4-3, Τσάπαρης, Κουτσίδης, Χατζηχρίστου, Παπαβασιλείου, δεν τους πρόλαβα τους άλλους, του Πανσεραϊκού. Εντάξει, τώρα επειδή ένα συνάδελφο το πρωί μπερδεύτηκε, ρε φίλε, και είπε ότι παίζουμε με τη Σκίδρα. Εντάξει, μπερδεύτηκε. Τι να κάνουμε τώρα, μπερδεύτηκε. Ναι, ο Διγκός φορούσε το 44. Όχι. Ανάποδα τις φανέλες και τα πανώ. Α, ωραία, πέσαμε στα κρούσματα πάλι. Μπράβο. 145. Ωραία. Α, συγγνώμη. 168. 145 χώρια.
23 στις εισόδους, 24 στη Θεσσαλονίκη, 45 στην Αττική, 10 στο Ηράκλειο, όπα. 8 στις Κυκλάδες, όπα. Εντάξει, ωραία. Μια χαρά. Για πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο.